Λοιπόν, στο τι μπορεί να γίνει. Είπατε ότι θα μπορούσε η Frontex να περιπολεί με ταχύπλοα τα θαλάσσια σύνορα. Συνεχώς, υπό 24ωρο βάσεως, με πολλά ταχύπλοα. Έχω σημειώσει ακριβώς τη δήλωσή σας. Ποιος έχει την ευθύνη να πει στη Frontex, έλα εδώ, φέρε 15 σκάφη και βγες στα ανοιχτά και κάνει περιπολίες 24 ώρες το 24ωρο. Κοιτάξτε, ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι διέθεσε ορισμένα χρήματα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε το μηχανισμό απορρόφησης. 470 εκατομμύρια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το γιατί δεν τα απορρόφησε, πρόβλημα της κυβέρνησης. Το είπα και προηγουμένως. Το γιατί ο κ. Αβραμόπουλος δεν προέβη σε άλλες πράξεις επειδή δεν τα απορροφάει η κυβέρνηση, είναι πρόβλημα του Επιτρόπου. Δεν είναι πρόβλημα ούτε δικό σας ούτε δικό μου. Εγώ ως βουλευτής διαπιστώνω ανεπάρκεια. Και τον μεν και τον δε. Τι μπορεί να κάνει όμως για να προεκτείνω το ερώτημα της συναδέλφου. Είπατε πριν ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που εκτελεί. Δηλαδή υπήρχε αναλγησία και από τον Επίτροπο, υπάρχει αναλγησία από την κυβέρνηση και θα χαθούν τα χρήματα. Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη αναλγησία. Το λέω εγώ. Δεν είπατε εσείς τη λέξη. Εγώ σας λέω ότι αυτό που θέσατε εσείς τώρα. Χρησιμοποίησα τη λέξη αναποτελεσματικότητα. Ναι. Που είναι, μπορεί να είναι και πιο χειρότερη. Τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν η μία πλευρά, ας πούμε, κόλλησε η αργή, δεν κάνει αυτό που πρέπει. Κάνουμε τώρα. Είναι πίεση προς τις δύο πλευρές να αντιδράσουν. Είναι πίεση όταν έρθει ο κ. Αβραμόπουλος θα του πείτε ότι γιατί δεν έρθατε από την πρώτη μέρα. Είναι όταν έρθει, αν έρθει, ο Υπουργός των Εσωτερικών θα του πείτε ότι δεν έρθατε εδώ. Εγώ μίλησα με τον Διευθυντή της Αστυνομίας και μου είπε ο άνθρωπος τις αδυναμίες που έχει η αστυνομία. Δεν έπρεπε από την πρώτη ερώτηση που έβαλα στη Βουλή να είχε φροντίσει να υπάρχουν εδώ περισσότεροι αστυνομικοί. Πού τους. Τώρα ήρθαν τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ δεν έρχονται για να λύσουν το πρόβλημα. Τα ΜΑΤ έρχονται για να αποτρέψουν τις εξεγέρσεις και τις συμπλοκές. Τα ΜΑΤ δεν έρχονται να λύσουν το πρόβλημα. Άλλο χρειάζεται ο τόπος. Δεν χρειάζεται ΜΑΤ. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν κατανοούν το πρόβλημα. Είναι σαφές. Και δεν μην τα, κατά κάποιο τρόπο τα ωραιοποιούμε όλα. Γιατί άκουσα, είπε ο Δήμαρχος σήμερα στο ΜΕΚΑ, στην απελπισία του άνθρωπος δηλαδή, ότι ευχαριστώ τον Υπουργό που έστειλε τα ΜΑΤ. Σοβαρά. Η δουλειά του είναι. Όταν δεν πρέπει να στείλει τα ΜΑΤ. Πρέπει να έχει στείλει 50 αστυνομικούς εδώ και 2 μήνες για να μην έρθουν σήμερα τα ΜΑΤ. Να τον ευχαριστήσουμε που έστειλε τα ΜΑΤ. Καθόλου. Θέλω να σας ρωτήσω κατά ακόμα όσο αφορά και τη γνώμη σας και με την εμπειρία σας. Ακούγεται τελευταία και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και πιθανότατα και από την αντιπολίτευση ότι από την ημέρα που άλλαξε η κυβέρνηση ο αριθμός της προσέλευσης των μεταναστών είναι κατά πολύ, μπορεί να είναι και δεκαπλάσιος. Τι έχετε να πείτε εσείς γι' αυτό, υπάρχουν τα στοιχεία και... Τα στοιχεία είναι αυτά που λέτε, που επικαλείστε. Δεν άλλαξε η πόλεμη, ούτε στη Συρία έγινε καλύτερος ο πόλεμος, ούτε χειρότερος. Είναι κακός, ήταν κακός, είναι, δεν άλλαξε δηλαδή κάτι. Εκείνο που άλλαξε είναι ότι οι δουλέμποροι πήραν το σύνθημα ότι εδώ μπορούν να περάσουν ελεύθερα. Με τις δηλώσεις των υπουργών, με τις πρωτοβουλίες που πήραν οι υπουργοί, με τον νόμο ότι 6 μήνες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα, με όλα αυτά οι δουλέμποροι κατάλαβαν ότι εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Αυτό έχει γίνει. Μην κρυβόμαστε και να τα λέμε καθαρά. Επειδή μιλήσατε για το υποκινούμενο κύμα των μη νόμιμων μεταναστών και των προσφύγων που έρχεται όλο αυτό το διάστημα και στο νησί μας και στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, θέλω να μείνουμε λίγο εκεί. Θέλω να μου πείτε αν συμμερίζεστε μία από τις δύο απόψεις ή και καμία. Η μία λέει ότι αυτό το υποκινούμενο κύμα υποκινείται κυρίως από τα ισλαμικά στοιχεία που θέλουν να επιβάλλουν με τον ένα ή άλλο τρόπο την επέκταση αυτού του δόγματος, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη. Και το άλλο, η άλλη λογική λέει ότι όλη αυτή η εισβολή εντός εισαγωγικών υποκινείται από συμφέροντα ευρωπαϊκά που θέλουν να καταστήσουν την ΚΟ και κάποια άλλα νησιά του Αιγαίου ιδιαίτερα φτηνό τουριστικό προορισμό για λίγους και εκλεκτούς που όμως θα έρχονται εδώ έως και δωρεάν. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο το ερώτημά σας σε έναν άνθρωπο σαν και εμένα που θέλει να μην απλοποιεί τα πράγματα και να μην δίνει απαντήσεις οι οποίες να μην χρησιμοποιούν τίποτα άλλο εκτός από τον αντιπολιτευτικό λόγο. Μακριά από μένα αυτή η σκέψη.
Εγώ σκέφτομαι το συμφέρον του τόπου. Ήδη αυτή τη στιγμή, άμα περάσετε στην απέναντι πλευρά, θα δείτε μια ευρωπαϊκή πλευρά. Δηλαδή δεν έχει τους μετανάστες αυτούς στις παραλίες. Άμα περάσετε στην ΚΟ, το βλέπετε αυτό το πράγμα. Γίνεται στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι προφανές. Ότι βλάπτεται ο τουρισμός. Τώρα, το αν μπουν και άλλα στοιχεία μέσα, τα οποία θα προκαλέσουν εθνικά προβλήματα, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Μπορεί όμως και πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει αυτή την, αν θέλετε, την αρμοδιότητα και την ευθύνη με την υπηρεσία πληροφοριών που διαθέτει να ξέρει τι έχετε στη χώρα. Αλλιώς, αν η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας, τότε η κυβέρνηση αυτή είναι καταστροφική για τη χώρα. Συμπέρασμα. Σίγουρα βλάπτεται ο τουρισμός. Είναι αυτός ο στόχος όμως, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν είναι στόχος ή αν είναι το αποτέλεσμα. Η απάντηση όμως είναι η ίδια. Εγώ να πάρω την άποψη ότι δεν είναι ο στόχος. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Βλάπτεται ο τουρισμός. Αν είναι και στόχος, ακόμα χειρότερα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο τουρισμός βλάπτεται. Να μην μπούμε δηλαδή σε ένα σενάριο έτσι Sherlock Holmes, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία. Τα στοιχεία όμως αυτά πρέπει να τα δώσει η κυβέρνηση. Είναι υποχρέωσή της, είναι δουλειά της. Πόσο επικίνδυνο πιστεύετε ότι είναι μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν με τους μετανάστες, πρόσφυγες, βλέπουμε και το ανθρωπιστικό κομμάτι βέβαια της κατάστασης των δύσκολων συνθήκων που ζουν και αυτοί. Τώρα τελευταία γίνεται λόγος και ακούμε και από πολλούς καθηγητές ότι υπάρχει ενδεχόμενο στο μέλλον να έχουμε αλλίωση των εθνικών χαρακτηριστικών μας, των πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί, αν θα συμβεί αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορεί να συμβεί αν υπάρξει μεγάλος αριθμός ανθρώπων με διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα, να μου επιτραπεί, από τη δική μας. Ούτως ή άλλως, επειδή έχουμε αρκετούς που είναι διαφορετικών. Αν υπάρξει μεγάλος αριθμός. Και συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εγκατασταθούν εδώ, ασφαλώς. Ναι. Θέλω να μείνουμε λίγο στον τουρισμό για να επανέλθουμε μετά και σε αυτό που ρώτησε η συνάδελφος. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο ανάκαμψης ή επανόρθωσης αυτής της κακής εικόνας που έχει δημιουργηθεί? Γιατί πολλοί λένε ότι φέτος τη σώσαμε λίγο πολύ την παρτίδα του τουρισμού, γιατί είναι μεσούση της τουριστικής περίοδου όλο αυτό το σκηνικό που αναπτύσσεται γύρω μας, αλλά του χρόνου θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί το όνομα της ΚΟ θα έχει δυσφημιστεί στον μεγαλύτερο βαθμό που γίνεται ως τουριστικό προορισμό. Σωστά. Είναι σωστή η ερώτησή σας και η απάντησή μου δυστυχώς θα συμφωνήσει με την ερώτησή σας, διότι όταν ακούς ένα μέρος ότι δεν είναι καλό, υπάρχει ανησυχία, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή, για την περιουσία του τουρίστα, ας το πούμε, όπου υπάρχει τέτοια φημολογία, ο τόπος βλέπεται.